Η Σουρωτή μπορεί να αφαιρέσει μερίδιο στη διεθνή αγορά από το γνωστό ανθρακούχο νερό Περιέ, δήλωσε ο Ιβάν Σαββίδης. Ο γνωστός επιχειρηματίας εξέφρασε την πρόθεσή του να αγοράσει την εταιρεία. Ήδη έχει εξαγοράσει από τους μικρομετόχους το 28%. Με βάση τη γευστικότητα αλλά και με βάση τη θεραπευτικότητα, θα έλεγα ότι η Σουρωτή μπορεί και ακόμα και να ξεπερνάει το Περιέ. Για μένα αυτό είναι μια μορφή πρόκλησης. Θα έλεγα ότι η Σουρωτή μπορεί και ακόμα και να ξεπερνάει το Περιέ. Γιατί όχι να παλέψουμε σε μια σοβαρή αγορά. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ μίλησε στο πολιτιστικό κέντρο της Σουρωτής μετά από πρόσκληση των μικρομετόχων. Ο Ιβάν Σαββίδης δήλωσε πως σκοπεύει να επενδύσει στην εταιρεία 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι προσλήψεις που θα κάνει στην εταιρεία θα είναι 50 με 70 ατόμων και υποσχέθηκε ότι θα διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Επανέλαβε την πρόθεσή του για τη δημιουργία προπονητικού κέντρου στην περιοχή της Θέρμης και πεντάστερου ξενοδοχείου, καθώς και μια σειρά άλλων επενδύσεων που θα προσφέρουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε βάθος χρόνου. Η Σουρωτή θα δώσει το έναυσμα. Για την ανάπτυξη των λουτρών, των θεραπευτηρίων, του αθλητικού κέντρου, σαν ένα κέντρο γύρω από το οποίο θα γίνεται όλη αυτή η ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι μπορώ να εγγυηθώ ένα τέτοιο αριθμό θέσεων εργασίας. Ενώ για τις 1.000 θέσεις εργασίας. Ο Δήμαρχος της Θέρμης εξέφρασε την υποστήριξή του στον επενδυτή. Είπε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να πουλήσει σε κανέναν υποψήφιο αγοραστή το 16% που κατέχει ο Δήμος, ενώ επεσήμανε πως θα συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Θα κρατήσουμε τις μετοχές μας. Δεν θα φέρουμε όμως κανένα εμπόδιο στον επιχειρηματία, ο οποίος ήταν πολύ καθαρός και ανθρώπινος σήμερα. Είπε ότι θα κάνει τρία πράγματα μέσω μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Θα εξυγχρονίσει την εταιρεία ώστε και θα αυξήσει με το μάρκετινγκ τις πωλήσεις. Σε σχέση με την κόντρα του επιχειρηματία με την Coca-Cola, στη διεκδίκηση της εταιρείας, ο Ιβάν Σαββίδης είπε πως θα κάνει πρόταση εξαγοράς του μερίδιου της.